Σεξουαλική παρενόχληση από 60χρονο συμμαθητή του κατήγγειλε ότι δέχτηκε ένας 15χρονος, που όπως εξήγησε και στην αστυνομία, αποδέχτηκε την πρόσκληση του 60χρονου να πάει στο σπίτι του να δουν ταινία και με κομμένη την ανάσα ο νεαρός διαπίστωσε ότι ο άντρας είχε όρεξη να δει ροζ ταινίες μαζί με τον ανήλικο και μετά να επιχειρήσει να τον οδηγήσει στο κρεβάτι. Το θέμα που έγινε γνωστό μέσα από την καταγγελία του μαθητή σε σχολείο του Ηρακλείου έχει σοκάρει την εκπαιδευτική κοινότητα, με δεδομένο ότι και οι δυο τους ήταν μαθητές στο ίδιο σχολείο, ακόμη και με αυτή τη διαφορά ηλικίας, την οποία προφανώς χρησιμοποίησε ο 60χρονος για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του νεαρού συμμαθητή του. Μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο διερευνάται από όλους όσους έχουν εμπλοκή, μιας και υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το θέμα, όπως και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ ο 60χρονος, κατά του οποίου έκαναν μήνυση οι γονείς του παιδιού, έχει απομακρυνθεί ήδη από το σχολικό περιβάλλον και θα εξακολουθεί να είναι εκτός μέχρι να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση που διερευνάται σε βάθος, όπως τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με γνώμονα τον εντοπισμό και τυχόν άλλων αντίστοιχων περιστατικών από τον 60χρονο άνδρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, ότι ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί και νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δούμε τα πραγματικά περιστατικά, το σχολείο θα το αντιμετωπίσει με την διάσταση που πρέπει και που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντως, από την αρχική έρευνα του σχολείου, μεταξύ των μαθητών αποκαλύφθηκε ότι τα θύματα των σεξουαλικών ορέξεων του 60χρονου είχαν πέσει και άλλα παιδιά μαθητές του σχολείου, κάτι που διερευνά και η αστυνομία. Με τους γονείς μαθητών να εκφράζουν ανησυχία και φόβο για τα περιστατικά και τι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να έχει προκαλέσει στα παιδιά τους, την ώρα πάντως που ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εξηγεί ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που δεν πρέπει να αμαυρώσει την προσπάθεια που κάνουν αρκετοί ενήλικες, οι οποίοι επιστρέφουν στα θρανία για να ενισχύσουν το γνωστικό τους πεδίο. Μας στεναχωρεί το γεγονός ότι τέτοιου τύπου περιστατικά μπορεί να αμαυρώσουν αυτή την ίδια διαδικασία και να βάλουν φρένο σε αυτήν τη φάση όπου υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και που εμείς θέλουμε να το τονίσουμε. Θέλουμε όλος ο κόσμος να έρθει στο σχολείο, να έχει τις ευκαιρίες, να αμορφωθεί, γιατί η γνώση είναι δύναμη.